Είναι αρμόδιος, είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης που θα τον δούμε αμέσως τώρα. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα και καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας κύριε Βαγγελάτε, καλά Χριστούγεννα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εύχομαι υγεία και ένα ευτυχές 2022. Και χωρίς κορονοϊό, κύριε Υπουργέ, είμαι σίγουρος. Από καρδιάς βγαίνει και από εσάς. Προφανώς αυτό ευχόμαστε όλοι. Τουλάχιστον στην αρχή δεν το βλέπω, στην πορεία θα δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό το ερώτημα που έχουμε όλοι και σας κάνουν όλοι. Υπάρχει περίπτωση lockdown τελικά? Ακούστε, η θέση της κυβερνήσεως στο ζήτημα αυτό νομίζω είναι παγκοσμίως γνωστή. Έχει εκφραστεί άπειρες φορές. Ακούω τον κύριο Σαριάννη, τον άκουσα προσεκτικά πριν γιατί περίμενα να με συνδέσετε και παρακολουθήσω όλη τη συνέντευξή του. Είναι και ένας άνθρωπος που ιδιαίτερα εκτιμώ, θέλω να το πω αυτό. Και όλοι οι επιστήμονες της Επιτροπής, όλοι έχουν προσφέρει αυτά τα 2,5 χρόνια που μας έπεσε αυτή η συμφορά. Η απόφαση του lockdown όμως δεν είναι μόνο με υγειονομικά κριτήρια, κύριε Βαγγελάτη. Προφανώς. Η απόφαση του lockdown έχει και πολλές άλλες διαστάσεις και η δουλειά μιας κυβερνήσεως είναι να συνθέτει αυτές τις διαφορετικές διαστάσεις. Καταλαβαίνετε ότι και ο κύριος Σαριγιάννης δεν θέλει να δει εκατομμύρια ανέργους στην Ελλάδα και κατασταμένες επιχειρήσεις. Μα το περιέγραψε κιόλας, γιατί επειδή νομίζω όλοι τον εκτιμούμε, ξέρουμε ότι είναι ένας σοβαρός και εχεύρων άνθρωπος. Μα το είπα, το κατάλαβα. Βλέπω την κίνηση κτλ. Αλλά περισσότερο ρωτώ, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι θέμα κίνησης. Είναι το lockdown στην πρώτη φάση της πανδημίας. Έγινε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξει την κάνουλα των χρημάτων για να μπορούν οι κυβερνήσεις και οι δικοί μας να σχεδιάσουν μέτρα στήριξης της οικονομίας την ώρα που ήταν κλειστή. Ναι. Αναστολές εργαζομένων, επιστρεπτές μεταβολές, προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ. Που και πάλι και με αυτά τα προγράμματα η οικονομία μας είπε σοβαρή ζημία, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μόνο αυτά που κάναμε, η ζημία ήταν διαχειρίσιμη και φέτος καταφέραμε και να ανακάμψουμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Πάμε λίγο να δούμε. Είναι άλλο πράγμα να μπει σε μια επιχείρηση, σε κλείνω, σου πληρώνω το ενίκιο, σου πληρώνω τους εργαζόμενους, το να στέλνω τους φόρους, σου δίνω και κάποια μετρητά και πάμε παρακάτω. Και άλλο πράγμα να μπει σε μια επιχείρηση, σε κλείνω και ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Ναι. Είπε ο κύριος Σαριγιάννης. Άρα. Να το κάνω συγκεκριμένα. Ότι θεωρεί πολύ δύσκολο να ανοίξουν τα σχολεία μετά τις διακοπές. Τι λέτε, τι λέει η κυβέρνηση? Δεν έχω αρμοδιότητα από των σχολείων και δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ σε κάτι τέτοιο. Τα σχολεία θα κλείσουν ούτως ή άλλως την Πέμπτη, όπως κλείνουν παραδοσιακά για τις διακοπές. Δύο εβδομάδες θα είναι κλειστά ούτως ή άλλως, όπως είναι πάντα για τις διακοπές. Αυτό βοηθάει στην παρούσα φάση, γιατί πέφτει το κλείνω των σχολείων την ώρα που υπάρχει αυτή η ενισχύη δενόμενο, θα μας δώσει και λίγο περισσότερο χρόνο για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να μιλάμε και λίγο με την πραγματικότητα, μεγάλη αύξηση κρουμάτων στην Ελλάδα δεν έχουμε. Με τις εκτιμήσεις βαδίζουμε και, η μικρή, και με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σωστό είναι αυτό. Κάποιος να πει, ήταν γιατί μπήκαν όλα τα self-test. Άρα, να ξέρετε, στα θεσινά κρούσματα, ας πούμε, τα 600 κρούσματα από τα self-test στην Αττική. Ναι. Που δεν θα τα είχαμε βρει με το συνήθι τρόπο μέτρηση. Πάμε τώρα σε αυτά που είπα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, αυτός ο πανικός που έβγαλε πριν ο κ. Σαριγιάννης δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, οι επιστήμονες και αυτή η δουλειά τους μπορούν και κάνουν προβλέψεις που εμείς πολιτικοί ενδεχομένως δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Δεν τους υποτιμώ, να μπες, ούτε την δικό μας. Κάτι αυτό βλέπουν και το λένε, έτσι. Δεν τρελεί. Προφανώς κάτι βλέπουν. Λέω όμως ψυχραιμία. Σήμερα που μιλάμε, η πανδημία στην Ελλάδα είναι υπό έλεγχο. Τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη εβδομάδα με την ταχεία της Όμικρον, εγώ αυτή τη στιγμή δεν το ξέρω και προφήτης δεν είμαι. Πάμε στο κομμάτι όσων είπε και ο Πρωθυπουργός χθες και ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγο στη Βουλή. Για παράδειγμα, ακούμε μέτρα πιθανά, εστίαση, να υπάρξει περιορισμός στο ωράριο και περιορισμός στους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να μπουν, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο ή σε ένα καφέ. Είναι στα σχέδιά σας? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία ότι και η δική μας κυβέρνηση ανησυχεί για την επέλαση της όμικρον στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και ασφαλώς ακούμε τους επιστήμονες που λένε ότι βρήκαν π.χ. την όμικρον αυξημένη στα λίμματα, γιατί με βάση τα προγνωστικά μοντέλα που έχουν και το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης πληθυσμού με τρίτη δόση, γιατί φαίνεται η τρίτη δόση αυτή που προστατεύει από την όμικρον, βγάζει κάποια στατιστικά νούμερα. Άρα και εμείς ανησυχούμε. Προφανώς σε αυτή μας την ανησυχία συζητάμε μεταξύ μας για διάφορα μέτρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε έτσι ώστε να προκαλέσουμε ένα φρένο στην επέλαση της πανδημίας για να γίνει πιο διαχειρίσιμη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέτρα όπως αυτά που αναφέρατε προφανώς και είναι στο τραπέζι. Θέλω να είμαι ειλικρινής, γενικό lockdown εγώ δεν γνωρίζω.
να θέλει κανένας να πάρει στην κυβέρνηση. Και δεν γνωρίζει κανένα κόμμα να ζητάει γενικό lockdown στην Ελλάδα. Βασικά δεν γνωρίζω κανένα. Κύριε Γεωργιάδη, και κανένας πολίτης δεν θέλει το lockdown. Δεν αφορά δηλαδή την κυβέρνηση μόνο ή το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αφορά νομίζω και τον τελευταίο άνθρωπο που ζει σε αυτό το τόπο. Κανένας δεν θέλει να κλειστούμε μέσα. Αυτονόητο είναι. Το αν δυστυχώς καταστεί επιβεβλημένο είναι το ότι συζητάμε αυτή την ώρα. Να ρωτήσω ένα ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να. Εγώ δούμε... επαναλαμβάνω τη γνώμη μου, γιατί θέλω να είναι καταγεγραμμένη στην κυβέρνηση. Η πανδημία ασφαλώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γι' αυτό και έχουμε δώσει αγώνα για να εμβολιαστεί ο κόσμος. Και έχει φέρει και πολλά δράματα. Χθες ένας αδελφός πολύ κοντινού μου φίλου, 42 ετών άνθρωπος, που δεν είχε αρρωστεί ποτέ στη ζωή του, χειμερινός κολυμβητής, δεν έκανε το εμβόλιο, ήταν αντίθετος, κυδεύτηκε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κορονοϊός σκοτώνει και νέους ανθρώπους. Και ναι, πηγαίνετε κάντε το εμβόλιο όσο το έχετε κάνει αμέσως. Και όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα την τρίτη δόση, κλείστε ραντεβού να κάνετε την τρίτη δόση αμέσως. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση. Να όμως, ρωτήσω, αφήστε με λίγο να ρωτήσω και δεν είναι μόνο ο κορονοϊός επικίνδυνος στη ζωή. Ναι, η χρεοκοπία είναι επικίνδυνη, και η ανεργία είναι επικίνδυνη, και η οικονομική καταστροφή είναι επικίνδυνη, και η ύφεση είναι επικίνδυνη. Απλώς πρέπει να ζούμε για να τα πετύχουμε. Και όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Ή να αποτύχουμε σε όλα. Άρα το αν θα πεθάνει από κορονοϊό ή αν θα πεθάνει ένα χρόνο και χρεοκόπησε. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Υπουργέ, να δούμε μέτρα πριν την πρωτοχρονιά. Η κυβέρνηση λέει ψυχραιμία. Υπάρχει ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Το παρακολουθούμε. Όπως μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει και σταθήκαμε όρθιοι, έτσι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε όρθιοι. Δεν αφήσαμε ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Δώστε μου μια απάντηση. Δεν θα έχουμε και τώρα κανέναν μόνο του. Ένα λεπτό, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Νομίζω μπορούμε να ξαναβρούμε τον κύριο Γεωργιάδη για να. Γιατί θέλω να του υποβάλω το ερώτημα. Α, ναι, μας ακούτε νομίζω, κύριε Γεωργιάδη. Σας ακούω πολύ καλά. Χάθηκε και λίγο εικόνα, αλλά θα το αποκαταστήσουμε. Το ερώτημα είναι, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια μέτρα πριν την πρωτοχρονιά, δηλαδή πριν το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, ή πάνε για αργότερα? Με βάση τα σημερινά δεδομένα, ρωτώ πάντα. Κοιτάξτε, δείτε. Ίσως κάποια ήπια θα μπορούσαν να υπάρχουν. Και νωρίτερα από την πρωτοχρονιά. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα. Ναι, δεν μπορώ να σας πω τώρα πια, γιατί όλα αυτά είναι συζητήσιμα. Γενικά, η γενική μας πρόθεση είναι να μην διαταράξουμε την αγορά μέχρι την πρωτοχρονιά. Μάλιστα. Κυρίως διότι έχουμε δώσει μεγάλα αγώνα για να μείνει η χριστουγεννιάτικη αγορά και η πρωτοχρονιάτικη αγορά ανοιχτή. Είμαστε από τους χώρους που το έχουμε καταφέρει. Βλέπετε τι γίνεται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι ένα κεκτημένο που θα το κρατήσω. Γιατί θα είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να έχουν γεμίσει τα ταμεία τους μέσα στις όρτες. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα και. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά.